Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Σε αυτό το βίντεο κάνε το like και το subscribe για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο για να το δουν περισσότερα παιδιά. Για να διευρύνουμε τη γνώση, για να διευρύνουμε τη γνώση που θα δώσω σήμερα για τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τη γνώση που θα δώσω σήμερα για την καλύτερη σχέση που μπορούμε να έχουμε με τον εαυτό μας. Και αυτή είναι η σχέση που θα χτίσει, που θα δημιουργήσει το μέλλον σου, που θα δημιουργήσει την πραγματικότητά σου στη ζωή. Και είναι το σημείο το οποίο χρειάζεται όλοι να δώσουμε βάση. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Από εκεί δημιουργούμε, από εκεί φτιάχνουμε. Η καλύτερη σχέση προσωπική μου είναι με μένα. Είναι με τον εαυτό μου. Και θα δώσω ένα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι γιατί δεν βάζεις φίλτρα. Editing κάνω στα βιντεάκια. Έχει πάρα πολύ αέρα. Είμαστε ψηλά, είμαστε στον έκτο όροφο. Έχω καταπληκτική θέα. Βλέπω το βουνό απέναντι. Εδώ κάνω τους διαλογισμούς μου, κάνω τον εσωτερισμό μου, την αυτογνωσία μου. Διαβάζω, γράφω το βιβλίο μου, κάνω βιντεάκια. Είναι ο χώρος της αναπαυσής μου, ο προσωπικός μου χώρος. Γι' αυτό διαμορφώνω και την ζωή μου έτσι όπως θέλω εγώ. Επίσης, διαμορφώνω και την εσωτερική μου πραγματικότητα όπως θέλω εγώ. Γιατί κάνω πράγματα για εμένα και κάνοντας πράγματα για εμένα με αγαπάω ακόμα πιο πολύ, με αγαπάω, ξανά βλέπω ποια κομμάτια του εαυτού μου χρειάζεται να εξελίξω, ποια κομμάτια χρειάζεται να αλλάξω. Κοιτάξτε πόσο αέρα έχει, έχω βάλει εδώ στο τρίποδο, έχω βάλει και στηρίγματα για να μην φύγει η κάμερα. Και αυτή η εσωτερική εργασία είναι τελικά που με φτάνει σε ένα υψηλό επίπεδο και μετά αρχίζω και μαγνητίζω τα πράγματα στη ζωή μου, γιατί τα πάντα είναι μαγνήτης. Κάποιες φορές όμως σημαίνουν και πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις, αλλά δεν χρειάζεται να τα αφήσεις να μείνουν στη ζωή σου για πάρα πολύ. Άστα να φύγουνε, άστα να πάρουν τον δρόμο τους. Ωραία, έρχεται κάτι στη ζωή σου και μπαίνει στη ζωή σου, αλλά άστο, μην το αφήσεις να μπει στη ζωή σου και να σε επηρεάσει. Γιατί κάτι μπορεί να συμβεί, μπορεί να έρθει ένα ραντεβού απροσδόκητο με έναν άνθρωπο και να θες να βγεις να τον γνωρίσεις, όχι απαραίτητα για να κάνεις σχέση, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος για εσένα εκείνη τη στιγμή. Χρειάζεται με τη λογική σου λοιπόν να σε προστατεύσεις και να μην αφήσεις αυτή τη σχέση να πάει παρακάτω. Στο θέμα της φιλίας, στο θέμα της συντροφικότητας, βέβαια τους περισσότερους ενδιαφέρει το θέμα της συντροφικότητας. Ωραία, αυτό το βλέπεις. Μην το αφήσεις να μπει αυτό στη ζωή σου. Δεν είναι κάτι το οποίο σε καλύπτει και σας αγαπώ, είστε εξαιρετικοί. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας μέσα μου, στο γαλαξία μας, στο σύμπαν μας. Έτσι φτιάχνουμε, έτσι δημιουργούμε. Αυτός είναι ο τρόπος. Μέσα από τη μονάδα και μετά στο συλλογικό. Φυσάει καταπληκτικά. Έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει ωραία δροσιά. Δημιουργεί μια άλλη έτσι, ενέργεια ο αέρας. Ο αέρας ουσιαστικά καθαρίζει. Είναι κάθαση. Έτσι. Υπάρχει και μια τεχνική. Κάθεσαι στον αέρα, κλείνεις τα μάτια, περιμένεις, παίρνεις μερικές αναπνοές. Και έτσι όπως ο αέρας είναι ηρωή και εσύ είσαι ηρωή, αφήνεις τις σκέψεις να εξελιχθούν, αφήνεις τις σκέψεις να πάρουν τον δρόμο τους σε συνδυασμό με την εισπνοή και την εκπνοή, με την αναπνοή, να κάνει μια καταπληκτική τεχνική. Ό,τι παιδιά πιστεύετε ότι δουλεύει, θα δουλέψει. Ό,τι πιστεύετε ότι δεν θα δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Ό,τι πιστεύετε ότι είστε, αυτό είστε. Ό,τι πιστεύετε ότι δεν είστε, έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Είναι απλά. Ό,τι πιστεύεις, αυτό είναι. Δεν υπάρχει καλό, δεν υπάρχει κακό. Αυτό πιστεύεις, αυτό είναι. Χωρίς καμία κριτική. Όλα σούπερ, όλα καταπληκτικά και τα αφήνεις. Όσο τα αφήνεις τα πράγματα να κυλάνε, είσαι η ροή, πηγαίνεις με τη ροή, βλέπεις τη ροή πώς εξελίσσεται, τόσο πιο όμορφα θα εξελιχθούν και τα πράγματα στη ζωή σου σε όλα τα επίπεδα. Και μιας και σήμερα μιλάμε για τις σχέσεις. Ωραία. Και η καλύτερη σχέση που μπορείς να έχεις είναι η σχέση με τον ίδιο στον εαυτό. Σε αγαπάς, σε φροντίζεις, ενδιαφέρεσαι για εσένα, πώς σου συμπεριφέρεσαι, πώς σου μιλάς, ποια είναι η καθημερινή σου δραστηριότητα, ποιες είναι οι καθημερινές σου σκέψεις, συναισθήματα και πράξεις. Και μου λένε πάρα πολλά παιδιά, γιατί δεν βάζεις φίλτρα. Ποτέ σε κανένα βίντεο δεν βάζω φίλτρα, γιατί κοίτα, με βλέπω.
αυτή είναι η δική μου όμως οπτική και το δικό μου πιστεύω. Δεν χρειάζεται, ότι χρειάζεται, δεν χρειάζεται να ταυτιστείς με αυτό που πιστεύω εγώ. Δικό μου. Δικό μου το πρόβλημα, να το πω έτσι. Γιατί μ' αρέσω έτσι όπως είμαι. Μ' αγαπάω. Με βλέπω αυτό το πρόσωπο, το βλέπω εδώ και λέω Γιώργο, σε αγαπώ. Είμαι αγάπη, με αγαπώ, αγαπάω τον εαυτό μου. Αυτά τα τρία, αυτές οι τρεις καταπληκτικές λέξεις. Είμαι ευγνώμων και χαρούμενος κάθε μέρα στη ζωή μου και με αγαπάω. Είμαι ευγνώμων και χαρούμενος κάθε μέρα την ημέρα μου, τη δημιουργώ έτσι όπως μου αρέσει και έτσι όπως αγαπώ. Και τελικά, από πού ξεκινάνε όλες τις καλές σχέσεις? Ξεκινάνε από την εσωτερική ηρεμία, από την ηρεμία που έχω εγώ ίδιος με τον εαυτό μου. Και από εκεί θα ξεκινήσει μια καταπληκτική σχέση. Βλέπεις, έρχονται δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι σε συναισθηματική έλλειψη και θέλουν να δημιουργήσουν μια σχέση, θέλουν να έρθουν μαζί. Ωραία. Αλλά αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι δεν είναι καλά με τον εαυτό τους, δεν είναι καλά με τη ζωή τους, δεν είναι καλά με την καθημερινότητά τους, δεν είναι καλά με την δουλειά τους, δεν είναι καλά με τον προηγούμενο σύντροφο, δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα τον προηγούμενο σύντροφο, δεν είναι καλά με τους γονείς τους. Δεν είναι καλά σε πάρα πολλά σημεία στη ζωή τους και θέλουν να δημιουργήσουν μια καινούργια σχέση για να νιώσουν καλά. Παιδιά, δεν δουλεύει έτσι. Όταν λοιπόν δεν είσαι καλά και θες να δημιουργήσεις μια νέα σχέση για να γίνεις καλά, δεν πρόκειται να είσαι καλά. Δεν είσαι καλά μόνος σου. Πρόκειται να είσαι καλά με έναν άλλο σύντροφο. Πρόκειται να είσαι καλά με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν υπάρχει αυτό. Σας το εγγυώμαι 100%. Φτιάξε τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Νιώσε ήρεμος. Βίωσε την ηρεμία, τη γαλήνη, την ομορφιά, την αγάπη. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι η ηρεμία. Γιατί για να σε αγαπήσεις πραγματικά και αληθινά και να φέρεις αυτή την αγάπη σε μια καθημερινή βάση, βρες τρόπους με τους οποίους το σώμα σου θα νιώθει καλά και ήρεμα. Κάνε το διαλογισμό σου, πήγαινε τον περίπατό σου. Αυτά τα λέω συχνά. Είναι οι τρόποι που μπορείς να είσαι ήρεμος. Διάβασε κάτι που θα σε ηρεμήσει. Λοιπόν, οπότε πάνε λοιπόν δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ένα χαμηλό συνειδησιακό επίπεδο, γιατί δεν αντιλαμβάνονται τη συνειδησιακή τους κατάσταση. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν πιστεύει ότι κάνοντας μία σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάνω κάτω στο ίδιο συνειδησιακό επίπεδο, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη ζωή μας είναι πάνω κάτω στο ίδιο συνειδησιακό επίπεδο. Δεν πρόκειται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα υψηλό συνειδησιακό επίπεδο, ξέρει τον εαυτό του, έχει συνείδηση, έχει επίγνωση της κατάστασής του, δεν πρόκειται να κάνει σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμηλά. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι ψηλά φυσάει και γι' αυτό φωνάζω τώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα υψηλό επίπεδο αντιλαμβάνεται κατευθείαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε ένα χαμηλό συνειδησιακό επίπεδο. Έτσι δουλεύει. Έτσι συμβαίνει. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτή είναι η συνειδησιακή κατάσταση η οποία βρίσκεσαι και αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα στη ζωή σου. Οπότε, ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος έχει υψηλά τη συνείδησή του είναι η συνείδησή του σε ένα υψηλό επίπεδο. Αντιλαμβάνεται αμέσως. Θα βγει για ένα ραντεβού και τελείωσε. Δεν πρόκειται να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο να πει στη ζωή του σε κανένα επίπεδο. Ωραία. Οπότε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο συνειδησιακά. Τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Θα φτιάξουν μια σχέση στην οποία ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν γιατί πραγματικά θέλουν μια σχέση. Αληθινά. Οι ίδιοι δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τον εαυτό τους και πώς να φτιάξουν μια ωραία, ευτυχισμένη και επιτυχημένη σχέση. Γιατί η ευτυχία, η χαρά, η ομορφιά, η γαλήνη είναι θέμα δημιουργίας. Γιατί όλα αυτά τα δημιουργείς. Έχεις μάθει πώς την καθημερινότητά σου θα δημιουργήσεις την ευτυχία, τη χαρά στη ζωή σου. Και μετά μπορείς αυτές τις ποιότητες να τις βάλεις μέσα στη σχέση και να δημιουργήσεις κάτι καταπληκτικό. Όταν λοιπόν πιστεύεις ότι θα έρθει μια σχέση και θα είσαι ευτυχισμένος, εκεί δημιουργείς ακόμα περισσότερα προβλήματα, ακόμα περισσότερα τραύματα. Και αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις σχέσεις είναι ότι επαναλαμβάνονται τα μοτίβα, δηλαδή συνήθως φτιάχνουμε, δημιουργούμε, επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ακριβώς σχέσεις με τις προηγούμενες, τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Δεν μαθαίνουμε δηλαδή από τις προηγούμενες σχέσεις. Δεν μαθαίνουμε από τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στις σχέσεις και αυτές οι σχέσεις επανέρχονται. Γιατί δεν έχουμε πάρει το μάθημά μας. Μέχρι να καταλάβουμε το τραύμα μέσα μας, μέχρι να καταλάβουμε τι χρειάζεται να διορθώσουμε μέσα μας, και αυτό που χρειάζεται να διορθώσουμε είναι η γαλήνη.
Είναι η αυταγάπη. Είναι ο έρωτας που χρειάζεται να έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Και μετά το ερωτικό επίπεδο το οποίο θα έχουμε στην επόμενη σχέση την οποία θα δημιουργήσουμε, θα είναι σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, σε ένα καταπληκτικό επίπεδο. Και τότε θα υπάρχει αυτοεκτίμηση στη σχέση. Θα εκτιμάω εμένα, εκτιμάω τον συνάνθρωπο και υπάρχει αυτοεκτίμηση σε αυτή τη σχέση. Θα υπάρχει σεβασμός, θα υπάρχει ενσυναίσθηση, θα υπάρχει ενθουσιασμός, θα υπάρχει ενθάρρυνση. Κοιτάξτε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πραγματάκια τα οποία είπα. Ενσυναίσθηση, ενθάρρυνση, ενθουσιασμός. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στις σχέσεις σας. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να φτιάξετε μια καταπληκτική σχέση, μια υπέροχη σχέση. Υπάρχει στήριξη, στήριξη συναισθηματική, υπάρχει στήριξη στη συζήτηση. Μπορείτε να ξεπεράσετε τα θέματα τα οποία έχετε μέσα στη συζήτηση. Επίσης, μια εξαιρετική και μια καταπληκτική σχέση χρειάζεται να έχει εξέλιξη. Θέλεις να εξελιχθείς μέσα σε αυτή τη σχέση ή θέλεις να είσαι συνεχώς βαλτωμένος στον καναπέ, στην τηλεόραση, απλά να κοιτάζεις το τηλεκοντρόλ, να βλέπεις τα παιδιά σου να παίζουν, να τα έχεις παρατημένα, να μην υπάρχει κανένα επίπεδο εξέλιξης, να περιμένεις να έρθει το Σαββατοκύριακο, να βγεις, να πας σε μια ταβέρνα, να φας και να πιεις. Είναι αυτό το επίπεδο της ζωής σου. Οι περισσότερες σχέσεις είναι σε αυτό το επίπεδο συνδυσιακά. Περιμένουν τις αργίες, τα Σαββατοκύριακα, τις διακοπές, τα Χριστούγεννα, του Πάσχα, για να περάσουν καλά, για να νιώσουν όμορφα. Ενώ μέσα στην καθημερινότητά τους έχουν βαλτώσει εντελώς, γιατί δεν κάνουν τίποτα για τις σχέσεις τους. Μα δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε. Κι όμως βρες μισή ώρα την ημέρα για να κάνεις κάτι. Βρες μισή ώρα την ημέρα για να κάνεις κάτι με τον σύντροφό σου επικοδομητικό. Βρες μισή ώρα την ημέρα για τον εαυτό σου για να κάνεις κάτι επικοδομητικό για εσένα. Κάτσε μισή ώρα την ημέρα και κάνε διαλογισμό, οραματισμό, διαλογισμό παρατήρησης. Γράψε κάτω ποια πραγματάκια θέλεις να φτιάξεις τη ζωή σου. Ποιες σκέψεις είναι αυτές που σε επηρεάζουν. Και γράψε και κάτσε και γράψε τι είναι αυτό που θέλεις να αλλάξεις τη σχέση σου. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί στον σύντροφό σου και τι είναι αυτό που μπορείς να εξελίξεις και να το φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο συνδυσιακά. Και κάτσε να τα συζητήσεις αυτά και τότε θα αρχίσει να εξελίσσεται η σχέση. Conscious coaching, καθοδήγηση συνειδητότητας. Είμαι ο μόνος καθοδηγητής συνειδητότητας στην Ελλάδα, παιδιά. Ελάτε να εργαστούμε μαζί. Μία συνεδρία και θα δείτε πώς θα αλλάξει η ζωή σας. Πώς θα φτιάξετε την καθημερινότητά σας. Θα τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, σε μία λογική. Ελάτε να εργαστούμε σε όποιο τομέα της ζωής θέλετε. Επανασύνδεση σχέσεων, για να κάνετε επανασύνδεση με τον πρώην σας. Προγραμματισμός υποσυνείδητου, για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον εαυτό σας. Για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας. Δουλεύω με ζευγάρια. Ελάτε να εργαστούμε με μία συνεδρία να πούμε μερικά πραγματάκια. Απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος, αθλητικές επιδόσεις, αυθονία, ευημερία, χαρά, ευτυχία, ομορφιά. Για να δουλέψουμε για το άγχος. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένα πραγματάκια τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Θα με βρείτε στο Facebook George Condis. Θα με βρείτε στο Instagram George Condis κάτω παύλα coach. Θα με βρείτε στο Facebook ξανά ομάδα συνδυσιακής εξέλιξης Condis George Suka Yoga. Και θα με βρείτε στο Facebook ξανά George Condis με πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες. Στην περιγραφή το κινητό μου και το email μου για να επικοινωνήσετε μαζί μου. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να συζητήσουμε. Για να τα πούμε, να μου στείλετε την καλησπέρα σας. Σχολιάστε κάτω από το βίντεο την καλησπέρα σας, την αγάπη σας. Σας αγαπάω. Κάθε μέρα σας στέλνω την αγάπη μου. Είστε καταπληκτικοί. Να είμαστε παιδιά.